Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίνης, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Αλέξη Τσίπρα, αποκάλυψε προσκήνιο του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου Πατρών. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο ιδιαίτερα μεγάλο κόστος παραγωγής του δρόμου, το μεγάλο χρονικό διάστημα κατασκευής, αλλά και στα προβλήματα που προκύπτουν από την παράδοση των μεγάλων έργων σε ιδιώτες μεγαλοκατασκευαστές. Πράγματι έχει τα χαρακτηριστικά, όντως χρειάζεται ένας δρόμος σωστός και για να μπορεί ο λαός μας να κινείται και φυσικά και η οικονομική δραστηριότητα να υπάρχει. Το πρόβλημα το οποίο έχουμε εμείς είναι ότι χρηματοδοτήθηκε με πάρα πολλά χρήματα αυτός ο δρόμος, κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Εκτιμούμε ότι αυτή η πολιτική του να δίνονται τα μεγάλα έργα σε αυτούς που μεγαλοκατασκευαστές, όμιλοι, οι οποίοι αξιοποιούν για δικό τους όφελο αυτά τα έργα και στο τέλος παραδίδονται αργά. Συνήθως, ας πούμε, έχουμε και μετά πολύ πρόωρα προβλήματα μετά την κατασκευή τους, έχουμε παρόμοια ζητήματα. Έχουμε όμως ένα ζήτημα το οποίο αφορά και την πόλη μας και είναι το θέμα του αδειοδίου. Τα αδειώδια είναι πανάκριβα και επομένως θα πάει 80% αύξηση προβλέπεται μόλις ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Θα φτάσουμε 23 ευρώ περίπου το να πάει στην Αθήνα και να γυρίσεις. Αν βάλουμε ότι και το Ρίο Τύρο είναι 27 ευρώ να πάει και να έρθεις τη γέφυρα, ένας ο οποίος είναι απέναντι, δηλαδή στο Αντίο και θέλει να πάει στην Αθήνα, θα φτάσει να έχει ανάγκη από 50 ευρώ να κάνει μόνο διόδιο. Αυτό είναι. Δεν μπορεί ένας εργαζόμενος να τον απολαύσει. Επομένως, εξ αρχής γίνεται ένας διαχωρισμός. Εμείς αυτή τη στιγμή τα μεροκάματα, τι έχουμε στους, να πάρουμε τους οκταμινίδες, πάνω 490 ευρώ, ή κάπου 17 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή, πώς θα πάει αυτό στην Αθήνα. Άρα είναι απογορευτικό. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι τα διόδια δεν μπορούν να υπάρχουν. Υπάρχουν πλέον, φτιάχθηκαν οι δρόμοι και εκτιμούμε ότι αυτές οι συμφωνίες οι οποίες έχουν γίνει, ότι δεν πρέπει να συνεχίζουν. Και για να μπορέσουμε... Είναι ένα μέρος της σύμβασης αυτό. Είναι μέρος της σύμβασης. Τώρα εμείς έχουμε μια άλλη αντίληψη για αυτό το θέμα. Δεν θέλω να το προχωρήσουμε. Όχι, να συμφωνήσουν, να κουβεντιάσουν. Όταν φτάνεις... Όταν είναι μέρος της σύμβασης, αυτό ήταν μια απόφαση που πάρθηκε πριν 10 χρόνια. Συμφωνούμε. Μπορείς να κάνεις παρεμβάσεις, αλλά όχι να αλλάξουν την απόφαση. Ενώ σου μετά, συγγνώμη σου διακόπτω, το να βάλεις τη δυνατότητα να πληρώνουμε με βάση την απόφαση που διανύεις, είναι σημαντικό. Διότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μετακινούνται, κάνουν μικρές αποστάσεις και πληρώνουν όσο αυτός ο οποίος μετακινείται όλη τη διαδρομή. Αυτές είναι οι δύο που θα τις κάνουμε. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι κλαδιά τμήματα σήμερα του λαού μας, γιατί είμαστε σε άλλη περίοδο, δεν θα μπορέσουμε να τον αξιοποιήσουμε, όπως δεν μπορούμε να πάρουμε. Δηλαδή, φτιάχνουμε την γέφυρα Ρίου Αντιρίου, για κάποιον που έχει την οικονομική ευχέρεια είναι, κάποιος άλλος δεν μπορέσει. Θα πρέπει να πάρει το φεριμπότ που ήταν παλιότερα και να το χρησιμοποιεί. Κάρτες και διαγράμματα, όπως και το πόλους από την αρχή, από τόσο που είναι στην πορεία. Στο οποίο περιγράφονται διάφορες πώς εξελίχθηκε η πόλη. Χρόνο δεν έχει. Οπότε γι' αυτό, σαν αυτή η πόλη έχει μια ιστορία, αξίζει να την προσέξουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.